Νέα μορφή θα έχει σε 2 χρόνια από τώρα το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της Κορίνθου. Ο φορέας εντάσσεται σε επιδοτούμενο πρόγραμμα αναβάθμισης τόσο σε κτηριακό και ενεργειακό επίπεδο όσο και στο εκθεσιακό του κομμάτι. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την αρρωγή και τη φροντίδα του Δήμου Κορινθίων. Ίσως δεν γνωρίζετε ότι υπήρχαν κάποια ζητήματα και θέματα τα τελευταία χρόνια, τα οποία τα αντιμετωπίσαμε με επιτυχία και τώρα στο θέμα το διοικητικό επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Επίσης ξεκινά το επιδοτούμενο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα αλλάξει τη μορφή του Λαογραφικού Μουσείου και θα το αναβαθμίσει σημαντικά. Βέβαια, για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις στην καθημερινή λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου. Το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου συστήθηκε το 1976 με πρωτοβουλία της Κορίνθιας Αλκμένης Πετροπούλου Γαρταγάνη με σκοπό τη διάσωση και προβολή των τεκμηρίων, της ιστορίας και κυρίως των έργων λαϊκής παράδοσης του νεότερου ελληνισμού. Στο παρελθόν, τα προβλήματα ήταν τέτοια που είχαν κάνει ορατό ακόμη και το ενδεχόμενο του κλεισίματός του. Αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται στη φάση της δημοπράτησης και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο τετράμινο. Θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Εν τω μεταξύ, από τις αρχές του έτους, από τις αρχές του 2020, το Μουσείο βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο έναρξης των εργασιών και για το λόγο αυτό θα παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου κλειστό για το κοινό και θα λειτουργεί με τροποποιημένο ωράριο, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 με 2. Στους χώρους του Μουσείου εκτίθεται πλειάδα συλλογών με κυρίαρχη εκείνη των παραδοσιακών ενδυμασιών από πολλές περιοχές της Ελλάδας, της Βορείου Ηπείρου, της Μικράς Ασίας και της Κύπρου. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα προσφέρει νέα οπτική στην προσέγγιση της τοπικής ιστορίας και της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.